Μάνος ο Δάγκουλας ήταν ένας αυτοκινητιστής, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, ο οποίος καταγόταται Γραβενά. Είχε πάει στα Γραβενά ως πρόσφυγας από την Κάσια. Ξεκίνησε ως βοηθός οδηγού σε διάφορα φορτηγά στα Γραβενά. Πριν την παρουσίαση τους, κατόρθωσε να σαγηνεύσει, να του κάνει το ερωτευτήμι ένα αρχοντοκόλλησο των Γραβενών, το οποίο τον ερωτεύτηκε και δέχτηκε να τον παντρευτεί. Και από εκεί πέρα ο Δάγκουλας αξιοποίησε πλέον τα ταλέντα του εκβιαστή, βίασε την οικογένεια της μέλουσας γυναίκας, το ότι αν δεν του δώσουν χρήματα και κάποια πράγματα άλλα οικονομικά τα οποία ζητούσε, θα την επέστρεφε την Καλλιόπη πίσω. Η Καλλιόπη ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου επισκεφτόταν τη φυλακή όπου ήταν φυλακισμένοι οι διάφοροι αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού και τους πρόσφερε τα αστέρηματά της. Φυσικά τότε οι κοινωνίες ήταν πιο από ό,τι είμαστε τώρα, αν και συνέχεια χρησιμοποιούν τη λέξη φτώχεια, τις λίγες κουβέρτες και τη μία βελέντσα που είχε στο σπίτι της. Οι αντάρτες, γνωρίζοντας πια αυτή μαυροφορημένη γυναίκα, η οποία δεν είχε μαυροφορηθεί εξαιτίας του θανάτου του άντρα της, αλλά εξαιτίας των εγκλημάτων που είχε διαπράξει ο άντρας της, τα φορούσε γιατί ένιωθε ένοχη, γιατί είχε μοιραστεί το ψυχό της κόσμου μαζί του. Της έφυξε ένα αναμνηστικό κόσμο, το οποίο κοσμά ακόμα την οικογένεια, της κάτω στα Γραβενά, οι οποίοι ήταν τιμή μου να εμπιστευτούν τις ιστορίες σου, τις φωτογραφίες της οικογένειας Δάγκουλα, οι οποίες θα δείτε στο βιβλίο. Δίπλα στον Δάγκουλα υπήρξαν θαυμάσιοι άνθρωποι, όπως ο Παμινώντας Δάγκουλας, ο οποίος ήταν ένας αεροπόρος, ο αδελφός του, ένας ήρωας της αεροπορίας, ο οποίος θεραπέτευσε το 1943 και πήγε στη Μέση Ανατολή και πολέμησε. Όπως και δίπλα στους υπαρχηγούς του, οι οποίοι ήταν το ίδιο χτίνι, με αυτόν υπήρχαν άτομα τα οποία ήταν μακεδονομάχοι και πολέμησαν στη διάρκεια όλων των εθνικών αγώνων για την Ελλάδα και την ανεξαρτησία της. Ο Αντώνης ο Δάγκουλας, όταν άρχισε να πλουτίζεται εξαιτίας των χρημάτων που πήρε από την οικογένεια της γυναίκας, το αγόρασε ένα φορτηγό. Το οποίο φορτηγό κατόρθωσε να αυξηθούν πάρα πολύ τα οικονομικά και έτσι να δημιουργηθούν κάποιες αντιπάθειες στην επαρχιακή πόλη όπου ζούσε. Με την άναξη της ιταλικής κατοχής, αποφάσισε να μειώσει τον ανταγωνισμό, καρφώνοντας, ας πούμε έτσι, με τον απλό τρόπο, ανταγωνιστές του ότι είναι τροφοδότες των ανταρτών. Ότι δηλαδή στα φορτηγά τους κουβαλούσαν τρόφιμα, φάρμακα για τους αντάρτες. Στη συνέπεια η Ιταλία τους συλλάβανε και να μείνει σχεδόν ο μοναδικός οδηγός φορτηγού στην περιοχή. Το 1943, για άγνωστους λόγους, γιατί δεν μπορεί να γνωρίζουμε το ψυχικό του κόσμου, αποφάσισε να ανεβεί πάνω στα βουνά που ήταν ο Ελλάς. Με το που ανεβαίνει, συλλαμβάνεται. Οι κατηγορίες είναι πολλές. Είναι της κατηγορίας, κατηγορείται ότι ήταν πληροφοριώτης ο Ιταλών, ότι είχε ατιμάσει γυναίκες, ότι είχε κάνει ίσως για τους εκβιασμούς που είχε κάνει στην οικογένεια, γιατί κάποιος από την οικογένεια ήταν ήδη πάνω στον Ελλάς. Υπήρχαν πάρα πολλές πληροφορίες για το τι οδήγησε τον Αντώνη Δάγκουλα να συλληφθεί. Πιθανότητα ότι θεωρούνταν και αντιδραστικός, μια και ήταν από τους πιο πλούσιους των Γραβενών. Από τη στιγμή που συλλαμβάνεται, οι ανακριτές του στις φυλακές έχουν να αντιμετωπίσουν έναν γεροδεμένο άντρα, ένα ψηλό, ο οποίος για αυτούς είναι μια πρόκληση να το σπάσουν. Που σημαίνει ότι δέρνεται και